Πέρα. Οπότε είχε κάνει μια αριστερή στροφή, η οποία ήταν πολύ κλειστή, με αρκετή κάθοδο προς τα κάτω, αλλά δεν έκανε καμία κίνηση να τη διορθώσει. Ναι. Πράγμα που δείχνει ότι πρέπει να ήταν ανέστητος εκείνη τη στιγμή. Πώς είναι ώρα πρώτου προσκρούσεις στο έδαφος, από την καταγραφή που έχετε από το ψυχονήλικο? Δευτερόλεπτα. Δευτερόλεπτα. Ναι. Μάλιστα. Επιπροσθέτως έχουν και εφεδρικό αλεξίπτωτο, το οποίο εφεδρικό αλεξίπτωτο ουδέποτε έκαμε κάποια κίνηση για να το ανοίξει. Ναι. Τη στιγμή που έπεφτε κάτω. Αν είχε τις αισθήσεις του λέτε, θα αντιδρούσε διαφορετικά. Θα αντιδρούσε διαφορετικά, ναι. Μάλιστα. Και από την ανάλυση των στοιχείων προκύπτει κάτι άλλο σημαντικό που να υποδεικνύει οτιδήποτε άλλο σε σχέση με τις κινήσεις του τα τελευταία έγινα δευτερόλεπτα? Όχι, όχι. Ο ιατροδικαστής κατέληξε στο πώς το αίτιο του θανάτου ήταν η δείξη ισολογικής αορτής, αλλά η οποία προήλθε από το πέσιμο. Μάλιστα. Τώρα αν έγινε και τα δύο ταυτόχρονα, μιλούμε για διαφορά δευτερολέπτου. Μάλιστα. Είναι κρίμα πάντως. Ήταν ένα ιδιαίτερα δραστήριο, ναι, αθλητικό άτομο, ναι, ο Μάριος ο Φραγκούς. Είναι και το βίντεο, ναι, που ετοίμασαν οι φίλοι του εδώ. Βλέπουμε τις εξορμήσεις, ναι, του στη φύση με τα αθλήματα. Είχε πάθος. Ναι. Εντάξει, αλλά ούτως ή αλλιώς θα πρέπει να λαμβάνονται όλα τα κατάλληλα μέτρα για αυτές τις πτήσεις με ανεμόπτερο, ούτως ώστε να διασφαλίζεται η ακεραιότητα. Ναι. Η πολιτική αεροπορία είναι η αρχή η οποία είναι υπεύθυνη για τα αεροπλάνα γενικά στην Κύπρο. Ναι. Επίσης είμαστε, ερευνούμε τα ατυχήματα. Ναι. Τούτου τύπου τα αεροπλάνα στο εξωτερικό υπάρχουν συνδέσμοι οι οποίοι κανονίζουν και τους κανονισμούς τους. Ναι. Δεν είναι οι πολιτικές αεροπορίες που προσδιορίζουν τους κανονισμούς. Ναι. Οπότε οι περιοχές πάλι. Χρειάζεται αδειοδότηση για να πετάξουν όμως, έτσι? Ναι, χρειάζεται, ναι, κάποια αδειοδότηση. Έχουν εκπαιδευτεί, ο οποίος τους εκπαιδεύει τους εγκρίνει για να πετούν. Μάλιστα. Ναι. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Τρουσιώτη. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.